Εκείνο τον χρόνο όμως η μητέρα της και ο πατέρας ταξίδεψαν σε μια μεγάλη πόλη για να βρει δουλειά και να τα βγάλει πέρα με τα φάρμακα και τα άλλα έξοδα. Τα δραχμή περίσσευε για να αγοράσει τώρα στο χρυσό. Δεν ήθελα να τη δει κανείς με τα χέρια δεινιά. Οι άλλοι προσκυνούσαν το μισθό, άναβαν το κεράκι τους και τους πρόσφεραν το δώρο τους. Εκείνη γονάτισε κοιτάζοντας τη Φάνη από μακριά και ψιθύρισε. Τα μάτια της Μαρίας στόλασαν από τα δάκρυα. Βγήκε από την κρυψόνα της και έτρεξε προς το σπίτι. Δεν είχε κάνει ούτε τρία βήματα όταν άκουσε πίσω της μια φωνή να τη ρωτάει. Έκοψε αρκετά, ώσπου η αγκαλιά της δεν χώρισε πια άλλα. Κοιτάξτε εκεί πέρα στους θάμνους. Η Μαρία ήταν ακόμα γονατιστή με σταγωμένα τα χέρια της ακούγοντας τις φωνές. Σήκωσε το κεφάλι της τρομοκρατημένη και είδε τα κλαδιά, τα δικά της κλαδιά, να έχουν αναπτύξει και να έχουν βγάλει κάτι όμορφο κόκκινα λουλούδια που έμοιαζαν με αστέρια. Μα τι έγινε, θαύμα! Ήταν θάμνη και έβγαλαν λουλούδια. Τα φτωχά κλαδάκια ήταν το πιο σημαντικό δώρο που είχε πάρει αυτό εκείνη τη μέρα. Από τότε, κάθε χρόνο, στις μέρες των Χριστουγέννων, αυτή η θάμνη ανθίζει με τα μέτρα κόκκινα στράκια του και ο κόσμος το ονομάζει. Το λουλούδι λέγεται Αλεξανδρινό. Ανθίζει Δεκέμβριο με Ιανουάριο και η ανθοφορία του διαρκεί 6-8 εβδομάδες. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου χριστιανοί, σε λίγες μέρες εορτάζουμε μία από τις μεγάλες εορτές της Ξενοσύνης μας, τα Χριστούγεννα, και όλοι μας προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Ανήμονο, αν και τα παιδιά μας δεν προετοιμαστούν για να ζήσουν τα Χριστούγεννα με τον δικό τους τρόπο, που όλοι μας θα θέλαμε και να ξαναγυρίσουμε στα παλιά μας χρόνια και να γίνουμε παιδιά και να ζήσουμε κι εμείς τα Χριστούγεννα. Ξέρετε όλοι σας, ειδικά οι γονείς, ότι τα παιδιά μας δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Δυστυχώς τα κάναμε έτσι να μην έχουν ελεύθερο χρόνο. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο και να προετοιμαστούμε για να γίνουν αυτές οι γιορτές και ειδικά για τα παιδιά του γυμνασίου ηλικίου που έχουν και πάρα πολλά μαθήματα, είναι ακόμη πιο δύσκολο αυτό. Όμως, σκοπός μας της γιορτής αυτής είναι τα ίδια τα παιδιά μας να συμμετέχουν στη γιορτή αυτή, έστω και με ένα απλό κείμενο, με μερικές σκέψεις, ώστε και αυτά μέσα από τη γιορτή αυτή να ζήσουν κάπως διαφορετικά τα Χριστούγεννα όπως θα θέλαμε να τα ζήσουμε και εμείς. Θέλω λοιπόν να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγχαρητήρια στα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου, προπάντων, και μετά στα παιδιά τα μικρότερα, τα οποία με την παρουσία τους εδώ στην Ενωρία, κάθε Κυριακή μας δίνουν πολλές χαρές. Πριν από λίγες ημέρες μαζεύτηκαν εδώ στο πνευματικό κέντρο της Ενωρίας μας και βάλαν τις ποδιές τους, είτε τα αγόρια, τα κορίτσια, τα μικρά ή τα μεγάλα, και έφτιαξαν μελομακάρονα. Γιατί το έκανα αυτό? Για να μπούμε λίγο στο πνεύμα των Χριστουγέννων, σιγά σιγά. Αλλά και με τον εκκλησιασμό τους, τις ημέρες αυτές, δείχνουν πώς πρέπει όλοι μας να νιώθουμε τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τα παιδιά προπάντων για την προσπάθειά τους και ιδιαίτερα μετά τους γονείς οι οποίοι δέχονται να στέλνουν τα παιδιά τους στις νεανικές συντροφιές της Ενωρίας μας. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο πολλά παιδιά. Όμως για μια Ενωρία παιδιού όπως είναι η οικοκοινόρχη, βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά την νεολαία είναι καμάρι μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και κάθε Κυριακή που τα βλέπουμε στην εκκλησία αλλά και στα ποδόσφαιρα που παίζουμε και οτιδήποτε άλλο οργανώνει η Μητρόπολη μας και το Γραφείο Νεότητος, δίνουμε ένα δυναμικό παρόν και στις κατασκηνώσεις μας τα παιδιά της Ενωρίας της Κοκκινοράκης. Βέβαια, όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχαν τα στελέχη μας, τα οποία μας βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Και για να μην αναφερθώ ξεχωριστά στον καθένα, γιατί θα το κάνουν ήδη οι δύο κοπέλες που παρουσιάζουν το πρόγραμμα, απλώς γενικώς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι χωρίς τους συνεργάτες μου δεν θα μπορούσα να κάνω εγώ τίποτα. Μπορεί να υπάρχουν ιδέες, μπορεί να βλέπουμε κάπου αλλού που γίνεται κάτι ωραίο. Αν δεν υπάρχουν συνεργάτες όμως για να το υλοποιήσει αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Και ταυτόχρονα, αν δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα ακολουθήσουν αυτό το οποίο θα πραγματοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στα στελέχη μας, στις κυρίες της Ενωρικής Προοδείας που θα ακούσουμε σε λιγάκι και προπάντων σε όλους εσάς που σήμερα μας τιμήσετε με την παρουσία σας και ειδικά τους σεβαστούς πατέρες που ξέρω ότι είχαν και σπαϊνό σήμερα και έρχονται να κάνουν βιαστικά για να έρθουν και στη γιορτή της Ενωρίας μας. Τους ευχαριστούμε, καλά Χριστούγεννα και να έχουμε σε όλους σας και με το καλό πάλι και του χρόνου να είμαστε εδώ και να πραγματοποιήσουμε αυτή την εθερωμένη πια γιορτή της Χριστουγεννιάτικη που παρουσιάζει η Ενωρία μας κάθε χρόνο τα παιδιά του Αρχικό Σχολείο και η Ενωριακή Χοροδία. Φέτος βέβαια έχουμε και μια ευχάριστη έκπληξη που κοντά στο. Την πότε είναι η Ενωριακή Χοροδία, η γιορτή σας. Τη Δευτέρα, 21.
Στη Δευτέρα 21 του μηνός θα έχει γιορτή και το σχολείο εδώ, το 9ο Δημοτικό Σχολείο που είναι κοκκινό, και εδώ αφισού, πάλι στο Δημοτικό Κέντρο της Ενορίας μας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κυδεμών. Όχι, έχει αλλάξει, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα χαρούμε και θα ακούσουμε και μια ακόμη χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα μας φέρει ακόμη πιο κοντά στις άλλες σημαίες αυτές των Χριστουγέννων. Τα παιδιά υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, κυρίας Δέσποινας Παπαδοπούλου Κουκούτσι, την οποία και ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά της στην κατοίκηση των μικρών μας παιδιών, θα μας αναπαραστήσουν το γνωστό παραμύθι σε όλους μας, το κοριτσάκι με τα σπίτα. Τα παιδιά μας θα συνοδεύσουν οι κυρίες Ενοριακής Χοροδίας με το αντίστοιχο τραγούδι του Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα. Να σου απολαύσω. Θα πω στο χαρτιμί σου. Τι γέννησε σου και θα τα διαδοδείς. Εκκλησιές θα πάνε, παιδιά, νέοι και γέροι. Και... Ξυλάθα. Ξυλάθα. Φέγγι. Το μαγικό θα στέλνει. Ο γονατιστής πάλι, όλοι θα μας κινήσουν και στον Χριστό για δώρο αγάπη θα χαρίσουν. Κυρίες μου και κύριοι, σας λέμε καλησπέρα και σας καλωσορίζουμε που ήρθατε εδώ πέρα. Σήμερα δεν θα σας παίξουμε έργα θεατρικά, μα θα σας ταξιδέψουμε στα χρόνια τα παλιά. Όταν που χαιρόντουσαν οι άνθρωποι με πράγματα απλά, ήξεραν πώς να γιορτάσουν και άνοιγαν την πόρτα και στο φύλλο να κεράσουν. Και τότε κρίση είχαμε, τόσαμε το τσουβάλι. Για την ιστορία μας επαναλαμβάνεται και πάλι. Έχει θέμα ένα παραμύθι, αλλά σίγουρα όσο μας διηγείτε, δυστυχώς δεν είναι μύθι μας. Είναι το θέμα της γιορτής μας που συντρώμενουν πάντα την αθώα παιδική ψυχή. Πρωτοχρονιάς, η ιστορία αυτή μας δίνει μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς που φτάνει μέχρι τα βάθη της καρδιάς. Αυτές τις Άγιες Μέρες, τις μεγάλες, τις γιορτές του γέννησης του Χριστού, όλα μεγαλώνουν. Πονούν δίγορα. Πολύ ωραία. Πάμε και η ζεστασιά μας στην καρδιά μας και θέλουμε να περάσουμε όλοι καλές γιορτές. Γι' αυτό δεν βλέπουμε γύρω μας τις συμφορές. Και χαρέ, δεν είναι μόνο το λίμο που πηδούμε, αλλά είναι η αλλαγή του προφημού μας. Θέλουμε το Χριστουγέννων, δεν είναι τραπέζια με χίλια καλά. Δώρα. Δώρα, στολίδια, δέντρα και άλλα πολλά. Γιατί οι άνθρωποι και οι άνθρωποι της δικής μας ιστορίας δεν ήθελαν, ήθελαν μόνο αυτοί να περάσουν καλές γιορτές. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι μας γιατί μιλούν πάντα μέσα την ψυχή μας. Καλή μόνο όσα νομίζετε πως μόνο εσείς οι μεγάλοι μας μαθαίνετε πάντα κάτι. Αυτό είναι μεγάλο πάντα. Παραμονή πρωτοχρονιάς, απόψε μες στο χιόνι, σπίρτα στον δρόμο εσύ πουλάς, είσαι τόσο μόνη.
περάσουμε τα Χριστούγεννα, ακολουθώντας το κάθε κοριτσάκι με τα σπίρτα. Στις μέρες μας, το κοριτσάκι με τα σπίρτα είναι το κάθε προσφυγάκι που βοήθεια μας ζητάει με το μικρό του το χεράκι. Που δεν έχει να πάει και στο σχολείο, λίγο κομμάτι. Είναι το κοριτσάκι που δεν ξέρει πώς γονείς και δυστυχώς δεν τον νοιάζεται κανείς. Είναι το ορφανό που ζει τώρα μόνο, χωρίς αγάπη και φροντίδα. Μήπως όμως το κοριτσάκι με τα σπίτα έχει πάρει θέση στην ίδια μας τη ζωή. Την πραγματικότητα που ζούμε, κυρίε και κύριοι, να φτίζεται με ένα φρυδερό παραμύθι. Για μένα ακόμα με ένα φρυδερό τέλος. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το κοριτσάκι με τα σπίρτα ζήσεις μέρες, ήρθε και ξαναζήσεις τις μέρες μας. Είμαι και κύριοι, έχουμε δικαιώματα όσα παιδιά κύριοι. Ας μην το ξεχάσουμε αυτό όλοι εμείς. Κυρίες μου και κύριοι, έχουν δικαιώματα όλα τα παιδιά της γης. Ας μην το ξεχνάμε αυτό όλοι εμείς. Τώρα ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσευχή. Καλέστε όλοι εμείς, είμαστε καλά, κάνε